Και θα πάρουμε. Ήδη πλησιάζει, έφτασε το και θα πάρουμε και μία γεύση να τάσει από τον πατροπαράδοτο σοκολατοπόλεμο. Όλες οι κάμερες στραμμένες στην εξέδρα των επισήμων. Σοκολατοπόλεμος, αυτό που γίνεται στο τέλος της κάθε παρέλασης, κάθε χρονιά. Το αδιαχώρητο βεβαίως στους δρόμους της πόλης. Θεωρείται γούρι Παναγιώτη. Ακριβώς, ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι τώρα αυτή η ρήψη που γίνεται έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ένα μεγάλο καλάθι που δίνουν οι πρόεδροι των συλλόγων του Σοκολατοπολέμου στο Δήμαρχο, ο οποίος και αυτός τις πετάει στους επισήμους. Πρέπει να πούμε για τους φίλους μας που είναι στην Πάτρα, γιατί εσείς οι τηλεθεατές της ΕΡΤ δεν θα προλάβετε να το δείτε, είναι μόνο 2 ώρες η μετάδοση. Μετά από 4 και 4,5 ώρες που ολοκληρώνεται η παρέλαση πάντα παραδοσιακά ολοκληρώνεται με τον Σοκολατοπόλεμο. Φέτος, 5 σύλλογοι Σοκολατοπολέμου και περισσότεροι από 5 τόνοι σοκολάτας θα πλημμυρίσουν, θα βυθίσουν την Πάτρα, Αντάσα. Βέβαια. Να υποδεχθούμε τον Βασιλιά Καρνάβαλο, πέφτουν οι σοκολάτες βροχή, ο οποίος έχει τρομερή κίνηση όπως κάθε χρόνο. Πρέπει να είναι έτσι, για να γλυκάνει. Να γλυκάνει τον κόσμο και να έρχεται συνέχεια. Έτσι. Ο Βασιλιάς Καρνάβαλος λοιπόν εντυπωσιακός, πραγματικά μεγαλοπρεπής, επιβλητικός. Είναι η δημιουργία του Πέτρου Βριώνη. Είναι πολυπρόσωπος. Και έχει κίνηση από ό,τι βλέπουμε σε όλα τα μέλη. Πραγματικά μια εντυπωσιακή κατασκευή, μια μεγαλοπρεπής κατασκευή που φέρνει την υπογραφή του Πέτρου Βριώνη και φυσικά είναι κατασκεύασμα της ομάδας του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων. Και φυσικά γελάνε και τα μουστάκια του όπως βλέπουμε, Παναγιώτη, έτσι κανασυγχώνει πέρα από τα μάτια του. Άγγελος Πολυδωρόπουλος, επίτιμο μέλος της Καρναβαλικής Επιτροπής, χρόνια καρναβαλιστής. Πάνω από 3 δεκαετίες, Νατάσα. Βέβαια, από τότε που ξεκίνησε το παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού, έτσι. Άγγελε, πώς βλέπεις το θεσμό, πώς βλέπεις το καρναβάλι μας, πώς βλέπεις τα παιδιά, τη διασκέδαση? Πάρα πολύ καλά. Απλά το καρναβάλι χρειάζεται μια καλύτερη οπτική. Μια καλύτερη οργάνωση, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά όχι, πάει μια χαρά. Το κέφι είναι. Εδώ να σε βλέπει και το Πανελλήνιο, να σε βλέπουν και οι ομογενείς. Έχω την αίσθηση όμως, Άγγελε, Νατάσα, φίλες και φίλοι, ότι το παντρικό καρναβάλι συμπορεύεται πάντα με τα κελεύματα της μόδας. Ακολουθεί την εποχή του και ανανεώνεται. Έχουμε μαζί μας τους εκπροσώπους των συλλόγων Σοκολατοπολέμου. Εντάξει, έχουμε παράπονα σε εμάς, ούτε μια τα παιδιά, συγγνώμη. Είμαστε στο τέλος, εκεί είναι το κλινικό πράγμα. Απλώς κάναμε ένα μικρό και μια μικρή γεύση και σοκολάτα θα ρίξουμε. 5 τόνους. 4 άρματα κάρτα σοκολάτα, 200.000 κομμάτια. Στο τέλος θα πάρει όλος ο κόσμος, μαζί και εσείς, όπως πάντα η Πάτρα ήθιστε να ευχαριστεί τους καλεσμένους της και να τις κερτάει τις σοκολάτες. Κύριε Σιμιγιάτε, είναι αλήθεια 5 τόνοι σοκολάτας? Κάτι που σας πω και παραπάνω. Μας έδωσε ο Άγγελος. Έχουμε φοβερή σοκολάτα να ρίξουμε φέτος. Ήδη ο Δήμαρχος έκανε δυνατή. Πάμε λίγο στη Βασίλισσα. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους σοκολατορίστες. Πάντα τέτοιες γλυκές ειδήσεις να έχουμε. Ρυθμό. Παυλίνα Κωνσταγιού. Θεά. Πανέμορφη και πρέπει να πούμε ότι αντικατέστησε τελευταία στιγμή την Star Ελλάς 2008, την πατρινή Διονυσία Κούκη, η οποία... Όπα, είχαμε και ένα μικρό ατύχημα με το καπέλο σου, το οποίο είναι υπέροχο, τα καπέλα μας έχει φτιάξει Όλγα Μοσχόβου, έτσι. Ακριβώς, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παυλίνα Κωνσταγιού λοιπόν αντικατέστησε τελευταία στιγμή την Διονυσία Κούκη, η οποία αρρώστησε, φυσικά δεν μπορούσε να είναι μαζί μας. Μια ίωση την κράτησε μακριά. Η Παυλίνα Κωνσταγιού, αναπληρωματική μης τουρισμός στα καλυστία του Αντένα. Και νομίζω έχει και παγκόσμιο τίτλο. Και βέβαια, είναι η τρίτη αναπληρωματική Miss Model of the World του 2008. Μια κοπέλα που φαντάζομαι δεν χρειάζονται λεζάντες ούτε σχόλια. Όχι, το απαστράπτον χαμόγελό της, το αλαβάστρινο κορμί της. Νομίζω υποκαθιστούν κάθε δυνατό εγκομαστικό σχόλιο. Τα λέει όλα. Ότι το άρμα της Βασίλισσας είναι του χορηγού μας, Κόντο Center, έτσι, ένας από τους χορηγούς πάντα. Τα καταστήματα καλλιτικών και άλλων ειδών βεβαίως, Κόντο Center, παραδοσιακά φτιάχνουν το άρμα της Βασίλισσας. Το άρμα της Βασίλισσας έχει κατασκευάσει και αυτό ο Πέτρος Βριώνης και βλέπουμε σιγά σιγά να έρχεται το πρώτο σατυρικό άρμα που έχει βέβαια πολιτικές αναφορές. Σατυρίζει την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Είναι ένα από τα τουλάχιστον 4 σατυρικά άρματα που θα παρελάσουν φέτος, μαζί με το πολυσυζητημένο άρμα του πατρός Εφρέμ που
στυλιτεύει, σατυρίζει την περιβόητη υπόθεση με την Ιερά Μονή Βατοπεδίου. Καρναβάλι Πάτρας χωρίς σάτυρα δεν υπάρχει, έτσι. Ακριβώς. Και η σάτυρα είναι στη ζωή μας. Κάτι που απασχολεί την επικαιρότητα, κάτι που απασχολεί τον κόσμο, απασχολεί την πολιτική, κοινωνική, οικονομική ζωή του τόπου, έχει μια θέση στο καρναβάλι της Πάτρας. Με αυτό που λέμε χαρά και έχει καλή διάθεση ο άλλος το δημιουργεί για να χαρίσει χαμόγελο στον κόσμο. Και βέβαια η σάτυρα εδώ στην Πάτρα δεν λογοκρίνεται και πρέπει να το πούμε αυτό, διότι κάποιοι εκκλησιαστικοί αλλά και έξω εκκλησιαστικοί παράγοντες, ακρεφνείς ή θερμοκέφαλοι, είναι κάποιοι οποίοι εμπόδισαν ή προσπάθησαν να εμποδίσουν τα δύο άρματα που αναφέρονται στον πατέρα Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, προσπάθησαν να τα εμποδίσουν να παρελάσουν. Τελικά ούτε μέσω της δικαστικής οδού όπου κατέφυγαν το κατάφεραν, και έτσι λοιπόν και εσείς από την τηλεόραση αλλά και οι χιλιάδες επισκεπτών θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν αυτά τα σατυρικά άρματα. Στείλε τις ευχές μας, έβαψες κιόλας, σας ευχαριστούμε γι' αυτό, να είσαι καλά, μαζί με τον Αποστόλη. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους, καλό καρναβάλι εύχομαι. Χρόνια πολλά και να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια. Θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ωστόσο οι κάμερες συνεχίζουν να παίρνουν το άρμα με το μενού του Πρωθυπουργού, έτσι. Στο οποίο μενού βλέπουμε έχουν θυσιαστεί. Πάμε για break. Δεν μπορούμε πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.